Μαζί σας ο Γιάννης Παγάνης με την εκπομπή Γνώστα Άγνωστα. Όπως σας είπα λοιπόν, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν άνθρωπο του οποίου τα χαρίσματα, οι γνώσεις και η εμπειρία αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο, θα έλεγα, για τον απανταχού ελληνισμό. Πρόκειται για τον Μάρκο Αλέξανδρο Τέμπλαρ, γεννημένος στην Ελλάδα με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και από την ελληνικότατη πόλη του Μοναστηρίου των σημερινών Σκοπίων. Το θέμα συζήτησης θα είναι κυρίως το Σκοπιανό και το ΝΑΤΟ. Ο Μάρκος τα παρακολουθεί στενά και τα δύο εδώ και πολλές δεκαετίες. Καταρχάς να τον προλογίσω, να πω ότι είναι ένας πρώην αποκρυπτογράφος και εμπειρογνώμονας στην ανάλυση πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας έχει συνδράμει σε ειδικά στρατιωτικά αποσπάσματα και θέατρα επιχειρήσεων. Επίσης έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός σε σχολεία πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακαδημαϊκή του έρευνα συμπεριλαμβάνει την πολιτική ιδεολογία Βουλγάρων διανοουμένων μετά την Κομμούνα των Παρισίων και τη συμβολή της ιδεολογίας τους στην ίδρυση, ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εσωτερικής μακεδονικής επαναστατικής οργάνωσης, όπως ονομάζεται, ΕΜΕΟ, επίσης γνωστό ως VMRO. Εξετάζει επίσης τις δραστηριότητες του οργανισμού προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κομμουνιστικό καθεστώς Βουλγάρων στη Μακεδονία τουλάχιστον 20 χρόνια πριν από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του αναλύει τη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και των παρατάξεων της οργάνωσης ΕΜΕΟ με σύγχρονα πολιτικά, πανσλαβικά κινήματα και κυβερνήσεις, ως επίσης και τις πολιτικές και τρομοκρατικές δραστηριότητές τους. Παιδαγωγικά ενδιαφέρεται σε θέματα εθνικής ασφάλειας, δημόσια κυβερνητική πολιτική, public policy δηλαδή, και στρατηγική. Ο Μάρκος κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Δυτικού Ιλινόη που βρίσκεται στην πόλη Μακόμ. Το πτυχίο είναι μη παραδοσιακό και προσανατολισμένο προς τις στρατιωτικές επιστήμες και την γεωστρατηγική. Διαθέτει μεταπτυχιακό από το Northeastern Illinois University στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και δεύτερο μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Πληροφοριών Στρατηγικής Υφής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Πληροφοριών στο Washington DC ως ειδικός στα Νότια Βαλκάνια και την Τουρκία. Λοιπόν, να επιχειρήσουμε τη σύνδεσή μας. Μάρκο, μας ακούς? Ναι, ακούω. Γεια σου, καλώς ήρθες εδώ στην Φωνή της Ελλάδας στη Μελβούρνη. Ξέρω ότι είναι αργά εκεί, αν δεν απατώμε είναι 11 και 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ λοιπόν που διαθέτεις το χρόνο σου, αν και τόσο αργά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι ευχαριστήσεις μου. Ωραία. Λοιπόν, είπα διάφορα πράγματα για σένα. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα. Έχω το βιογραφικό σου, το οποίο είναι τεράστιο και πραγματικά εμένα τουλάχιστον με κάνει να νιώθω περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι θα έλεγα. Και η συνεισφορά σου όλα αυτά τα χρόνια είναι ανεκτίμητη. Θα ήθελα λοιπόν να αδειάσεις εντός εισαγωγικών λίγο το κεφάλι σου σήμερα, έτσι ώστε να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρουν εδώ την παροικία. Είσαι ειδικός σε θέματα ΝΑΤΟ, είσαι ειδικός σε θέματα των Βαλκανίων, οπότε αυτά τα δύο και ιδιαίτερα το θέμα το επίκαιρο θα έλεγα και επίκαιρο για πολλές δεκαετίες τώρα, δύο και το μακεδονικό, το θέμα των Σκοπίων και της ονομασίας αυτού του κρατηδίου. Πριν το κάνω αυτό όμως, θα ήθελα σε παρακαλώ να την υπομονή σου για λίγα λεπτά, γιατί υπάρχει ένα άρθρο, ένα έκτακτο άρθρο που έχει κυκλοφορήσει χθες συγκεκριμένα και θέλω να το ακούσεις μαζί μου έτσι ώστε να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, το άρθρο έχει τίτλο «Οι Σέρβοι προειδοποιούν για νέο επερχόμενο Βαλκανικό πόλεμο». Είναι γραμμένο από έναν κύριο Μοτσάκο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα άμυνας και ασφάλειας πληροφοριών Βαλκανίων και άλλων χωρών. Λέει λοιπόν ότι η μεγαλύτερη σερβική εφημερίδα, η Blitz, αν τη λέω καλά, αναφέρει χθες πληροφορίες των σερβικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες σε συνδυασμό με την περιουραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα και την κατάσταση ασφαλείας προειδοποιούν ότι μυρίζει εκ νέου μπαρούτι στα Βαλκάνια. Το γεγονός αυτό επισημαίνει και ο αλβανικός τύπος, το σύνολό του θορυβημένος από την όλη κατάσταση, αλλά και λόγω των αναδυόμενων συμμαχιών που υλοποιούνται συνεχώς και θυμίζουν εποχή Βαλκανικών πολέμων. Ο τίτλος της σερβικής εφημερίδας αναφέρει με μεγάλα γράμματα «Βαλκάνια, πυριτεδαποθήκη και πάλι», απεικονίζοντας σε φωτογραφία τους νυν ηγέτες των Βαλκανίων από τον πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι,
πρώην Ουτσεκά, την πρόεδρο της Κροατίας Κολίνα Γκαμπάρ Κιτάροβιτς κτλ. Στο άρθρο αναφέρεται ότι στην περιοχή και πάλι αναφέρουν τα χρόνια του πολέμου με πρωταγωνιστές τους τότε Μπακίρ Ιζεμπέγκοβιτς, Βόισλαβ Σέσιλι, τον πρόεδρο του SPS, Ίβιτσα Ντάτσιτς, πρώην διοικητή των Βοσνιακών Δυνάμεων, Νάσερ Όριτς και τον Κροάτι στρατηγό Μπράνιμιρ Γκλάβας. Οι σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κροατίας και της Βοσνίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Η στάση της Κροατίας ομοιάζει με αυτήν ακριβώς που αιματοκύλησε τη Σερβία το 40, ενώ οι Κροάτες κατηγορούν συνεχώς τους Σέρβους για προπαγάνδα που θυμίζει το 90 και τον Μιλόσεβιτς, τονίζει η σερβική εφημερίδα. Η στάση των Αλβανών στους Σέρβους στο Κωσυφοπαίδιο είναι σε επίπεδο πογκρόμ, με διωγμούς, δολοφονίες χωρικών, απειλές σε σερβικά ορθόδοξα μοναστήρια και πολλά άλλα. Αυτή η είδηση, σε συνδυασμό με έκθεση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA, κρούει καμπάνες προς την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Την εκ νέου αναβίωση της Βαλκανικής Συμμαχίας του 12-13 βλέπουν οι Αμερικανοί αναλυτές της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA μέσα από εμπεριστατωμένη, αιτιολογημένη, λεπτομερή έκθεση του Τμήματος Βαλκανίων για την υποδιαμόρφωση κατάσταση. Η αναβίωση των συμμάχων των Βαλκανικών πολέμων θα λάβει σάρκα και οστά από την Ελλάδα, τα Σκόπια, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Πρόκειται για τα ίδια κράτη με μια μικρή παραλλαγή, καθώς τα Σκόπια προέκυψαν από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, που πολέμησαν σε δύο Βαλκανικούς πολέμους ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε αναφέρει στο σκοπιανό κανάλι Σιτέλ για την έκθεση από το Λέγκλι. Έγκυρα γεωπολιτικά Ινστιτούτα, Think Tanks, λεγόμενα αναλύσεις μυστικών υπηρεσιών όπως τη CIA, τη σερβικής BIA αλλά και τη ρωσικής GRU, αναφέρουν για ενδεχόμενη ανάφλεξη σε Κωσυβοπαίδιο, Βοσνία και φυσικά Σκόπια λόγω ακριβώς των σχεδίων Τουρκίας και Αλβανίας. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι δηλώσεις του πρώην Βρετανού πρεσβευτή Ivor Roberts στη Σερβία πριν μερικές μόνο ημέρες, σε μια συνέντευξή του για το τηλεοπτικό αριθμό B92, οι οποίες επιβεβαιώνουν πλήρως τα επερχόμενα. Ο Βρετανός διπλωμάτης επιβεβαιώνει μια νέα ρεαλιστική πολιτική πραγματικότητα στα Βαλκάνια και στις διπλωματικές σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική άποψη για τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα αλλάξουν και ότι έπεται και ό,τι έπεται και συνέχεια. Λοιπόν, δεν θα το ολοκληρώσω, είναι λίγο μεγάλο το άρθρο. Μένω σε αυτά, Μάρκο. Θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο για αυτά που μόλις ανέφερα. Το ότι μπορεί να γίνει πόλεμος. Με ακούς καλά, δεν ξέρω. Σε ακούω πεντακάθαρα. Μια χαρά. Ωραία. Δεν το αποκλείω αυτό το πράγμα για πολλούς λόγους. Αλλά... ναι, γιατί όταν σταμάτησε ο πόλεμος στη Βοσνία δεν ήταν τελικός. Γιατί μόλις σταμάτησε εκεί, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τους υποχρέωσαν να το σταματήσουν, άρχισαν οι Αλβανοί στη Σερβία με το Κόσοβο, με το Κωσυφοπαίδιο. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό το πράγμα, ακόμη δεν είχε τελειώσει. Δηλαδή έχουν μείνει από μινάρια εδώ και εκεί. Ανοιχτά μέτωπα. Ναι, εδώ μεταξύ στα... Το 2001 τα Σκόπια σχεδόν είχαν διαλυθεί και τα σταμάτησε από τη διάλυση ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Σολάνα. Μάλιστα οι Σκοπιανοί είχαν στείλει αντιπροσωπεία στην Αθήνα, αλλά δεν πήγαν στην κυβέρνηση ως κυβέρνηση, πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που διοικούσε τότε. Ναι. Λοιπόν, και τους ζήτησα βιβλία, δασκάλους και χρήματα για να αρχίσουν να διδάσκουν ελληνικά στα σχολεία του Σκοπίου. Γιατί περιμέναν να διαλυθούν τα Σκόπια και τα Σκόπια ήταν να μπουν με την Ελλάδα. Να ενωθούν με την Ελλάδα σαν ομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει πάρα πολύ, γιατί τα Σκόπια έχουν τον Γκρουέφσκι, δεν έχουν τότε την αρχηγία που είχαν το 2001. Η Τουρκία είναι... Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι πως είναι το πράγμα. Ναι. Η Βουλγαρία είναι η μόνη σταθερή χώρα. Ναι, είχαμε και την επίσκεψη, συγγνώμη που σε διακόπτω, του Έλληνα Πρωθυπουργού χθες στη Βουλγαρία και προχθές, όπου θεωρείται ότι υπάρχει μια σύσφιξη εκ νέου των σχέσεων των δύο χωρών. Ναι. Ναι, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι πιο, θα έλεγα, φιλικές μεταξύ τους. Ναι. Εντάξει. Η Σερβία από την άλλη πλευρά όμως, έχω πρόβλημα με τη Σερβία. Πάντα είχα. Λοιπόν, η Σερβία θέλει τα Σκόπια να τα πάρει πάλι πίσω για να ενωθούν με
με την παλιά τη χώρα που είχα τότε μέσα στην Ιουγκοσλαβία, χωρίς βεβαίως την Κροατία κτλ. Ναι. Λοιπόν, και η Βουλγαρία θέλει εκείνη την περιοχή για δικούς τους λόγους. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν βλέπω τον πόλεμο, εάν θα γίνει, μπορεί να αποτραπεί, δεν πειράζει αυτά που λέγονται, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Σίγουρα. Εγώ θα έβλεπα τον πόλεμο να γίνεται μεταξύ, με τη Σερβία να αρχίσει πάλι, λίγο πολύ. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το αισθάνομαι. Ναι. Γιατί νομίζω ο Πούτιν βάζει φυτίλια. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και το θέμα του πανσλαβισμού και του, έτσι δεν είναι, της Ρωσίας. Και αυτό πάει πίσω στο 1750, πότε ήταν, με κάποιον Γιούραι Κρίζενιτς, έναν Κροάτη, από τότε έχει αρχίσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Πούτιν ενθαρρύνεται και μάλλον σκέφτεται να πάει να στείλει στρατεύματα όχι στην Ουκρανία τόσο, αλλά όσο στις βαλτικές χώρες. Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Αλλά φεύγουμε το θέμα τώρα, είναι παραπάνω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η Τουρκία θα αρχίσει να βάζει το δάχτυλό της μέσα. Και το είδαμε προχθές όταν είδαμε στην Γερμανία 50.000 Τούρκοι πόσοι ήταν, είχαν βγει να διαμαρτυρηθούν υπέρ του Ερντογάν για κάτι τέτοια. Και ο άνθρωπος αυτός θέλει να αρχίσει να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη. Ναι. Αυτός μεγάλη βαρύτητα έχει στην Βοσνία και τους μουσουλμάνους εκεί, οι οποίοι είναι πιο πολύ σερβικής καταγωγής και λιγότεροι κροατικής, αλλά έχει και στην Αλβανία. Οπωσδήποτε, και νομίζω και στα Σκόπια, Μάρκους, γιατί παραδόξως οι Σκοπιανίαν και Ορθόδοξος λαός τρέφουν μεγάλη εκτίμηση και αγάπη προς τους μουσουλμάνους. Οι Σκοπιανοί έχουν κάνει το δικό τους λαό, τώρα ούτε Ορθόδοξοι είναι ούτε τίποτα, γιατί οι Ορθόδοξοι δεν κάνουν Αγίους. Τον Αλέξανδρο, έτσι. Αυτοί που είναι προς 12 θεούς, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, τον έχουν κάνει Άγιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι για γέλια και για κλάματα. Ναι, είναι αίρεσης. Λοιπόν, τέτοια πράγματα χαζά κάνουν. Αλλά νομίζω, έτσι πως το βλέπω το πράγμα, έχουν κάνει την Ελλάδα κλωτσοσκούφι, να το πω καθαρά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι εκεί, πιο πολλοί μουσουλμάνοι, και θα ενθαρρύνονται από τον Ερντογάν να κάνουν κάτι μέσα στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πετύχει αυτό, γιατί το επόμενο σκέλος της ερώτησής μου που έχει να κάνει, έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, που κατηγορούν τον Γκιουλέν ότι είναι πίσω από αυτά κτλ. Και την άρνηση της Αμερικής να τον εκδώσει προς την Τουρκία, έχουν κάπως δημιουργηθεί προβλήματα μεταξύ των σχέσεων Τουρκίας και ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά κοιτάξτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες εμείς δεν εκδίδουμε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή τους ζήτησε ο Ερντογάν. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι, είχαμε μια περίπτωση ενός Γερμανού που ήταν ναζιστής και είχε σκοτώσει πολλούς Εβραίους κτλ. Έκανε περίπου 15 χρόνια. Να εκδοθεί. Βέβαια, γιατί πάνε σε δικαστήρια, έχουν δικαίωμα για έφεση και. Και τα δικά μας δικαστήρια δεν πάνε επειδή είπε ο Ερντογάν αυτό έκανε ένα, δύο, τρία πράγματα, δώστο μου. Εδώ εμείς κάνουμε έρευνα. Δεν πιστεύουμε κανέναν. Και τα δικαστήριά μας είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς είναι στην Αυστραλία, αλλά στην Ευρώπη, ναι, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν είναι αυτά τα δικά μας. Οπότε εμείς εδώ πρέπει πραγματικά να είσαι ένοχος, όχι χαζά. Να επισημάνω για όσους ακροατές μόλις άνοιξαν το ραδιόφωνο τους ότι το εμείς εδώ που αναφέρει ο Μάρκος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ωραία, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Οπότε οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, του ΝΑΤΟ μάλλον, του οργανισμού και της Τουρκίας, δεν έχουν δεχθεί κάποιο πλήγμα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες? Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, ο Ερντογάν, και οι δικοί του, οι φίλοι του, αυτοί που είναι γύρω του, για να μπορέσουν να βάλουν τον λαό, να ενώσουν τον λαό πίσω από τον Ερντογάν,
αρχίζουν τώρα να λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πίσω από το πραξικόπημα. Ναι, το έχουν πει πολλές φορές αυτό. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Άμα αυτό ήταν σωστό, ο Ερντογάν θα ήταν στη φυλακή, θα γινόταν τα δρόγα τα ψάρια. Και προφανώς να πετύχαινε το πραξικόπημα, ίσως. Βεβαίως. Αλλά τι έγινε. Έτσι πως έγινε το πραξικόπημα, δύο πράγματα για μένα τουλάχιστον φάνηκαν. Ένα ήταν ότι αυτοί που έκαναν τα σχέδια δεν είχαν ιδέα το τι έκαναν. Δεν ήταν δηλαδή καλά οργανωμένο. Καθόλου. Ναι. Τα πλάνα που είχαν κάνει ήταν χαζά. Μόνο οι πρόσκοποι θα είχαν κάνει τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε δείχνει για μένα την αδυναμία του τουρκικού στρατού να είναι έτοιμος για πόλεμο. Το άλλο πράγμα είναι, το άλλο που έχω ακούσει και βεβαίως δεν ξέρω, όπως όλοι μας δεν ξέρουμε, εμείς διαβάζουμε από εφημερίδες στο δοκική, ότι το RSV είναι αυτό που, της Ρωσίας, ναι, είναι αυτό που ειδοποίησε τον Ερντογάν. Να, πήγα να το πω αυτό, να σε ρωτήσω, γιατί ακούστηκε και γράφτηκε ότι τον βοήθησαν οι Ρώσοι να γλιτώσει. Ναι. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι το πλάνο μέσα που είχαν κάνει δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Βεβαίως. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι του ποδαριού. Και αυτό απέδειξε η αποτυχία του πραξικοπήματος ούτως ή άλλως. Ναι. Ναι. Παρόλα λοιπόν, αυτά, ναι, ναι, όχι, συνέχισε Μαρκο. Όσοι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοίτα. Το ΝΑΤΟ, καταρχάς, άμα ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία να μην τα πάνε καλά, το ΝΑΤΟ δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι το ΝΑΤΟ. Έτσι, έχουμε 28 χώρες. Οπωσδήποτε. Αυτό θα φανεί μόνο όταν συμφωνήσουν οι άλλες χώρες, η Τουρκία πρέπει να φύγει. Το πρόβλημα που έχει όμως η Τουρκία, άμα τη διώξουν, παραδείγματος χάρη, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο καταστατικό του ΝΑΤΟ. Να εκδιωχθεί μια χώρα, εννοείς. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται, ναι, δεν προβλέπεται να εκδιώξει. Η χώρα μπορεί να φύγει άμα θέλει, αλλά ναι, να τη διώξουν δεν μπορούν. Ναι. Κάτι όπως αντίστοιχο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Έτσι που όλοι λέγανε θα μας διώξουν από την Ευρώπη. Ναι, και όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να διώξει την Ελλάδα. Οπωσδήποτε, ναι. Δεν μπορούσε να τη διώξει. Θα την απομονώνανε. Και έτσι θα έφευγε η Ελλάδα μόνη της. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Σωστά. Το ίδιο πράγμα με τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Εμάς, να, μας συμφέρει, λέμε, ναι, ναι, εμάς μας συμφέρει αυτό που συμβαίνει σήμερα γεωστρατηγικά, εννοώ. Βεβαίως όχι. Καταρχάς για να μας συμφέρει εμάς θα πρέπει εμείς να έχουμε τη χώρα ασφαλή και δεν την έχουμε. Έχουμε τόσο πολλούς ξένους εκεί πέρα, κανείς δεν ξέρει το τι γίνεται. Κοίταξε, στη γεωστρατηγική δεν είναι απλώς ο τόπος, η τοποθεσία της χώρας κτλ. Είναι πολλά πράγματα και ένα από τα πράγματα που είναι μέσα είναι ο πληθυσμός. Εάν ο πληθυσμός είναι συμπαγής, αν έχουν αυτό πώς λένε, μοράλ, πώς το λένε, ηθικό, ηθικό, τέτοια πράγματα. Ναι. Και σίγουρα, τα ορυκτά. Η Ελλάδα έχει ορυκτά, κανείς δεν τα βγάζει. Και όσα τα βγάζουν, ναι, τα δίνουν εδώ και εκεί. Και τα ορυκτά παίζουν αυτό ρόλο. Τεράστιο μέσα ρόλο, βέβαια, όπως έχουμε δει και με τις ΑΟΣ αυτή τη στιγμή και της Κύπρου αυτό και της Ελλάδας. Αυτό είναι γεωστρατηγική. Βεβαίως. Οπότε, άμα το ηθικό των Ελλήνων δεν είναι υψηλό, γιατί βλέπουν αυτά που γίνονται, πάνε στα νησιά και τα νησιά γεμάτα από ξένους οι οποίοι βεβηλώνουν εκκλησίες ή κάνουν τέτοια πράγματα και κανείς δεν κάνει τίποτε. Προχτές πήγα στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εκκλησία, καμιά 25 πιτσιρικάδες εκεί πέρα τι έκαναν και έφυγαν, βεβηλώσαν την Θεία Λειτουργία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ένδειξης κράτους. Αυτά πρέπει να εξαφανιστούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Αυστραλία, αλλά άμα και γινόταν κάτι τέτοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είχε στην αστυνομία τους που ζουριάζανε, που λέμε. Ναι, νομίζω οποιαδήποτε κοινωνία έχει σύστημα και οργάνωση. Αυτά είναι που βλέπουμε. Κοίταξε, κύριε. Όταν κάνει, πολλοί πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί τα κάνουν, οι Σιωνιστές τα κάνουν και κάτι τέτοια. Όχι, τα κάνουν οι Έλληνες. Εκεί είναι το πράγμα. Διότι όταν κάθε πρεσβεία έχει ανθρώπους, έχει υπαλλήλους σε μια άλλη χώρα που είναι, έχει υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας εκείνης. Ναι. Λοιπόν, αυτοί διαβάζουν εφημερίδες, μιλούν τη γλώσσα, πηγαίνουν γύρω-γύρω, ρωτούν στους ανθρώπους. Και όλα αυτά που μαζεύουν να στέλνουν στη χώρα που
που ανήκουν. Και εκείνη η χώρα κάνει αναλύσεις και βλέπει ποιο είναι ποια είναι η δύναμη μιας χώρας ή ποια είναι η αδυναμία. Η αδυναμία. Ναι. Και για μένα τώρα, άμα έκανα ανάλυση για την Ελλάδα, θα έβλεπα τις αδυναμίες της Ελλάδας και μία από τις αδυναμίες είναι ότι το ηθικό των ανθρώπων έχει πέσει. Έχει πέσει λόγω και της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού. Βεβαίως, πολλά πράγματα. Ναι. Πολιτικά, οικονομικά, τα πάντα. Ναι. Όταν παίρνεις 600 ευρώ, 700 πόσο είναι τον μήνα και ξαφνικά βλέπεις σε μια επιταγή που είναι 350 ευρώ, τα μισά, ναι. Πώς θα ζήσεις. Και πώς να έχεις και το κουράγιο και το σθένος να ασχοληθείς, να πολεμήσεις για τη δουλειά σου. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Να κάνω μια αναλύση. Να φύγω λίγο από αυτό, επέτρεψέ μου, και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είσαι κοντά στα πράγματα εκεί, παρακολουθείς τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα έχετε μάλλον τις εκλογές για πρόεδρο της χώρας. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Για τα συμφέροντα της Ελλάδας, βάσει με τις θέσεις των δύο υποψηφίων, της Hillary Clinton και του Trump, ποιος από τους δύο... Ας αφήσουμε τα θέματα που αφορούν, που έχουν να κάνουν με το πώς περνάτε εκεί και τι θα κάνει στον τομέα της υγείας, της παιδείας ή δεν ξέρω τι, της εκπαίδευσης. Στα θέματα που αφορούν εμάς σαν Έλληνες, ποιος θεωρείς ότι θα τα προωθήσει περισσότερο, λοιπόν, από τους δύο? Ναι. Γενικώς, και στο πω ειλικρινά, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι πιο κοντά στα ελληνικά θέματα. Μάλιστα. Της Κλίντον. Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση βέβαια οι δηλώσεις, μου κάνανε εντύπωση οι δηλώσεις του Τραμπ υπέρ της Ρωσίας και υπέρ της προσάρτησης Κρυμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία. Και με αυτό που είπε λίγο πολύ είναι ότι άμα γίνει κάθε πόλεμος εναντίον μιας χώρας στο ΝΑΤΟ, δεν θα βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν η χώρα εκείνη πληρώνει το 2% του GDP. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έναν λίγο άνθρωπο. Πολύ αυτό είπα. Έχουμε έναν άνθρωπο λοιπόν που έχει περίεργες για τα αμερικανικά δεδομένα απόψεις εξωτερικής πολιτικής, για το συμφέρον των Αμερικανών εννοώ και της Αμερικής. Και δεν γνωρίζω, και γι' αυτό σε ρωτώ, ποιες είναι οι θέσεις του π.χ. για το Μακεδονικό. Τι θα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ αν έβγαινε? Θα αναγνώριζε, λοιπόν, θα αφαιρούσε την αναγνώριση των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, για παράδειγμα? Αποκλείεται. Να σου πω τι έγινε. Το 1993 ο Κλίντον, ο Μπιλ, Βίλιαμ Κλίντον, ο άνδρας της Χίλαρη, είχε συμφωνήσει να μην αναγνωρίσει καθόλου τα Σκόπια με καμία ονομασία, έως όταν τα Σκόπια θα συμμορφωθούν, έτσι. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως, από την Ελλάδα, έστειλε ένα γράμμα εδώ στον, ή τηλεφωνικά, ξέρω εγώ, μέσω της πρεσβείας στην σε μια επιχείρηση εδώ Μάνατος και Μάνατος. Αυτή γράψε ένα πολύ ωραίο γράμμα που αν το προσέξεις καλά νομίζω ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, είχε μια παράγραφο εκεί η οποία έλεγε λίγο πολύ ότι η Ελλάδα θα συμφωνήσει θα μπορούσε να μιλήσει με τα Σκόπια να καταλήξει μια αυτή, πώς λέγεται. Ενδιάμεση ονομασία. Ενδιάμεση, ναι, τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το περίμενε κανένας από την Αμερικανική κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, αν κατάλαβα καλά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Μητσοτάκης υποδάβλησε τις ενέργειες που κάναμε εμείς εδώ στις ΗΠΑ με τη νέα κυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον. Αυτό έγινε 6 ημέρες μετά από την ορκομοσία του Κλίντον ως Προέδρου. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Μας λες δηλαδή ότι ενώ η Ομογένεια εκεί είχε πιέσει και είχε καταφέρει να πάρει την υπόσχεση του νέου Προέδρου της Αμερικής ότι δεν θα αναγνωρίσει τα Σκόπια, οι ελληνικές θέσεις μαλάκωσαν, να το πω έτσι απλά, και με μια επιστολή δίναν την ένδειξη στην αμερικανική πλευρά ότι εμείς, ξέρεις, θα υποχωρήσουμε λίγο, δεχόμαστε μια συμβιβαστική λύση. Αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό τι έγινε όμως. Μετά από αυτό, μετά την συμφωνία, την ενδιάμεση συμφωνία, όταν κανένας στην Ελλάδα ή από εμάς εδώ στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και τέτοια πράγματα, ή παντού, Έλληνες, που ήθελαν να πούν, να υπερασπιστούν το όνομα Μακεδονία, παραδείγματος χάρη,
και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και ο τύπος της Ελλάδος εναντιονότανε. Μας φωνάζανε Μακεδονομάχους, πατριώτες, σαν να ήμασταν, σαν να είσαι Μακεδονομάχος και πατριώτης, σαν να είναι αυτό, βρισιά δηλαδή. Ναι, κάτι κακό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτσι πως έγιναν τα πράγματα, όταν ο Γκλιγκόροφ, ο δεύτερος, ο Μπούς, μάλιστα, πήγαινε το 2004 να πάει για δεύτερη φορά να γίνει πρόεδρος, ζήτησε από την Ελλάδα να στείλουν από την πρεσβεία τον ΗΠΑ στην Ελλάδα να τους πούνε τι θα ξεσηκωθούν οι Έλληνες εάν εμείς αναγνωρίσουμε τα Σκόπια ως Μακεδονία, και απάντησαν όχι. Μάλιστα. Κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί η Ελλάδα του είχε πουλώσει. Σίγουρα. Γι' αυτό και αναγνώρισαν τα Σκόπια, ναι, οι Αμερικανοί τα Σκόπια ως Μακεδονία. Αυτό που λέω, επέτρεψέ μου μια παρέμβαση εδώ, Μάρκο, και το έχω πει επανειλημμένα, είναι ότι μπορεί ο λαός, εντός και εκτός εισαγωγικών, να κάνει πάρα πολλά για να πετύχει τους στόχους της ένα έθνος και τους στόχους της ένα έθνος. Και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει αυτό, γιατί πράγματι αυτοί που συλλέγουν πληροφορίες, όπως μας είπες και εσύ πριν, μέσω πρεσβειών από διάφορες χώρες, παρακολουθούν τις τάσεις της κοινωνίας και το πώς θα αντιδράσει αυτή η κοινωνία. Και εμείς έχουμε και τα δικά μας θέματα εδώ. Έχουμε τα κανάλια όλα να αναφέρονται στους Σκοπιανούς με το συνταγματικό όνομα που αυτοί επιθυμούν. Έχουμε προβλήματα τεράστια, όπως θα παρακολουθείς τώρα με τους Ολυμπιακούς του Ρίο. Έχουν, ονομάζονται ως Μακεδονίας στα διάφορα sites που της, της διοργάνωσης και τα λοιπά. Και ο κόσμος το έχει κάπως, θεωρώ εγώ, το θεωρεί μάλλον δύσκολο έως αδύνατο να αντιδράσει σαν κόσμος, και περιμένει και σου λέει, αφού η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα, δεν χρειάζεται ή δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Ενώ κατά τη γνώμη μου, και εκεί θέλω τη δική σου γνώμη, εάν ο λαός οργανωμένα και μαζικά διεκδικήσει πράγματα, θα δοθεί το μήνυμα σε αυτούς που συλλέγουν τις πληροφορίες ότι υπάρχουν αντιδράσεις και ίσως έχουμε αλλαγή στάσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Ο λαός πρέπει να πιέσει τους πολιτικούς. Εάν αφήσει τον πολιτικό να κάνει ό,τι θέλει, θα χάσει και το παντελόνι σου. Η ώρα στο στούντιο είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Γνωστάγνωστα με τον Γιάννη Παγάνη μέχρι και τις 3. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο Μάρκος Αλέξανδρος Τέμπλερ. Λοιπόν, Μάρκο, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Είσαι στη γραμμή? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να πάμε τώρα στο Σκοπιανό πάλι, αλλά να σε ρωτήσω ένα συγκεκριμένο πράγμα που έχει να κάνει με την αλλαγή της στάσης των Σκοπίων τα τελευταία χρόνια από τότε που ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Γκρουεύσκι. Στις αρχές του μοντέρνου, της νέας φάσης του θέματος αυτού, της δεκαετία του 90, μετά την απόσχηση από το Σκοπιανό κρατήδιο από τη Ιουγκοσλαβία, η τότε ηγεσία, και θυμάμαι και εδώ ηγέτες εδώ της δικιάς τους παροικίας, διατράνωναν ότι ναι, είναι σλαβικής καταγωγής, ότι ναι, έφτασαν στην περιοχή τον 7ο αιώνα μετά Χριστό κτλ. Και ότι απλώς θέλουν να διαφοροποιήσουν την ταυτότητά τους από αυτή των Βουλγάρων και των Σέρβων και επιλέγουν το συγκεκριμένο όνομα, και ότι ουδεμία σχέση δεν έχουν με τους αρχαίους Μακεδόνες. Σήμερα η πολιτική και στάση του Γκρουεύσκι και της κυβέρνησής του, ειδικά με αυτό το, δεν ξέρω πώς να το περιγράψει κανείς, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δημοκρατία των Σκοπίων με τα αγάλματα, τα αρχαιοελληνικά και όλα αυτά τα κτίσματα που θυμίζουν Disneyland περισσότερο, είναι ολοφάνερο ότι έχουν αλλάξει αυτή την θεωρία τους, ότι πλέον δεν είναι, αλλά είναι πλέον, κατά τη γνώμη τους, και ακούγονται πολλά τραγελαφικά και αστεία και εξωφρενικά πράγματα από πλευράς τους, ότι είναι απόγονοι τέλος πάντων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου κτλ. Αυτό δεν είναι μία ένδειξη, ας πούμε, για την κυβέρνηση της Αμερικής, ότι αυτός ο λαός, αυτό που έλεγε πάντα η Ελλάδα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν ελληνική ιστορία και ελληνικά εδάφη? Δεν είναι απόδειξη ότι πράγματι είναι έτσι? Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί
επαρκώς για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη στάση της κυβέρνησης, έστω των Ηνωμένων Πολιτειών στη συγκεκριμένη περίπτωση, που μπορεί να έλεγε τότε ότι εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί δεν διεκδικούν, γιατί θυμάσαι ότι τους αναγκαστήκανε να βγάλουν τον ήλιο της Βεργίνας από την παραδοσιακή του μορφή, τέλος πάντων, τον αλλάξανε, γυρίσαν λίγο τις ακτίνες ανάποδα και φτιάξαν τη νέα του σημαία, αλλά τουλάχιστον βγήκε ο ήλιος της Βεργίνας από τη σημαία την αρχική και έγιναν και κάποιες αλλαγές στο Σύνταγμα. Ήταν απαίτηση αυτή να γίνουν οι αλλαγές για να μπορέσει να προχωρήσει η αναγνώριση μέσω του ΟΗΕ. Άρα λοιπόν τώρα πλέον δεν βλέπουν ότι όπου πάνε, όπου πατούν και όπου σταθούν χρησιμοποιούν τον ήλιο της Βεργίνας. Άρα κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν τις ίδιες τους τις κόκκινες γραμμές της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Θα πάω πάλι να ρίξω το βάρος στην Ελλάδα. Μα και εκεί το ρίχνω και εγώ αυτή τη στιγμή, αν δεν έγινε σαφής. Γιατί ούτε η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τίποτα για το θέμα, αλλά ούτε και η παροικία μας εδώ στις ΗΠΑ, δεν ξέρω τι κάνει στην Αυστραλία. Εδώ, κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τα ηνία στην παροικία μας δεν ξέρουν πολλά πράγματα για το θέμα. Αν και νομίζουν στο μυαλό τους, νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Ναι. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς, εάν ο λαός εδώ, οι Ελληνοαμερικανοί, βάλει λίγο μυαλό. Αυτοί νομίζουν ότι αν πας στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο ή στον γερουσιαστή κτλ, θα τους μιλήσεις και το πράγμα έληξε. Το πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση εδώ σε εμάς δεν εργάζεται έτσι. Εγώ αν είχα τα χρήματα, θα έπαιρνα 300, ξέρω εγώ, 500 βοηθούς των γερουσιαστών και των βουλευτών, βοηθούς, ξέρω εγώ, θα τους έπαιρνα στην Ελλάδα για μια εβδομάδα, θα τους έδινα όλα αυτά τα μέρη που είναι μακεδονικά κτλ. Και τους έστειλα πίσω εδώ. Θα είχαν μια εβδομάδα εκεί. Ίσως να έβαζα άλλη μια εβδομάδα για να κάνω και τα μπάια τους και τα λοιπά. Και τους έστειλα πάλι εδώ. Τότε έβλεπες πώς θα άλλαζε το θέμα. Αυτό που λες τώρα, έτσι μια σκέψη κάνω, μου ακούγεται εφικτό από άποψη κυβερνήσεων. Δηλαδή αυτό που δεν μπορείς εσύ που λες να κάνεις αν είχες τα χρήματα, μια κυβέρνηση θα μπορούσε άνετα να το κάνει. Αχα. Λοιπόν, όταν ήμουν εγώ στρατιώτης στην Ελλάδα, είδα μια γυναίκα που είχε τον αδερφό της στο ίδιο σύνταγμα, αλλά σε άλλο τάγμα. Και έκαναν, ήταν να το φέρω στην Αθήνα. Και έκαναν τραπέζια σε στρατηγούς κτλ. Και τίποτα δεν γινότανε. Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω καθαρά. Λοιπόν, όταν μίλησα στην αδερφή μου που εργαζόταν στο κύριο το κατάστημα και τους είπε η αδερφή μου ποιος ήμουνα και τι έκανα, τι μπορούσα να κάνω, σε μια εβδομάδα μέσα έφυγε. Φύγε στην Αθήνα με μετάθεση. Γιατί εγώ μου που έβαζα τα ονόματα αυτό που θα έπαιρνα μετάθεση. Μάλιστα. Σίγουρα το πώς διοργανώνεται κάτι και το πόσο γνώστες είναι αυτοί πίσω από ένα τέτοιο εγχείρημα είναι το βασικότερο στοιχείο για να πετύχεις ή να αποτύχεις σε κάτι που κάνεις. Και είναι κρίμα. Θεωρώ ότι άλλες χώρες έχουν επαγγελματίες, πραγματικά επαγγελματίες, να δρουν, να λειτουργούν και να διοργανώνουν τη δικιά τους εκστρατεία, αν μπορώ να την πω έτσι, γύρω από διάφορα θέματα, ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε συνέχεια ερασιτέχνες και πολλές φορές νοιαζόμαστε μόνο για τη φωτογράφηση και για τη χειραψία. Μα εδώ σαμποτάρουν άλλους που ξέρουν λιγάκι τα πράγματα. Ούτε τους ακούνε. Ναι. Λοιπόν, Μάρκο, θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω γιατί ο χρόνος μας πέρασε και θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά το πρόγραμμα. Ήταν μεγάλη μου η χαρά που σε φιλοξενήσαμε σήμερα εδώ στο 3XY. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού για κάποια άλλη στιγμή, σύντομα όμως, εάν είναι εφικτό, να συζητήσουμε περαιτέρω διάφορα τέτοια άκρως ενδιαφέροντα θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε ακούσαμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για σύντομα. Ναι. Να είσαι καλά. Άντε. Καλή σου νύχτα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.